Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια που συμπληρώθηκαν φέτος από την έκδοση του πρώτου τεύχους της κομμουνιστικής επιθεώρησης είναι να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Κεντρικού Συμβούλιου της ΚΝΕ να ξεδιπλώσουμε πλατιά ιδεολογική μορφωτική αντεπίθεση εκεί που σπουδάζει, εκεί που εργάζεται, εκεί που ζει η νεολαία. Να ανταποκριθούμε όλοι μας σε αυτό το καθήκον στην πράξη και όχι στα λόγια. Να δώσουμε τη μάχη για να αφομοιώσουμε πριν από όλου εμείς βασικές γνώσεις της επαναστατικής θεωρίας. Να πρωταγωνιστήσουμε στη διάδοση του μαρξισμού-λενινισμού, στην αναβάθμιση της ιδεολογικής παρέμβασης του κόμματος και της ΚΝΕ. Η ίδια η εκατοντάχρονη διαδρομή της ΚΟΜΕΠ φωτίζει τον αναντικατάστατο ρόλο των τευχών τη για να φέρουμε σε πέρας αυτή την πολύ σημαντική αποστολή. Από το πρώτο τεύχος της μέχρι σήμερα, η συμβολή της ΚΟΜΕΒ παραμένει ανεκτήμητη στην ιδεολογική στην πολιτική, στη μορφωτική δουλειά του κόμματος, στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η προκήρυξη της δίμηνης καμπάνιας από το Κεντρικό Συμβούλιο για τη διάδοση της ΚΟΜΕΠ στους νέους αναγνώστες και η συζήτηση που θα ανοίξουμε γιατί είναι αναγκαίο να μελετάμε και να διαδίδουμε την ΚΟΜΕΠ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να φωτίσουμε σήμερα ένα θεμελιακό ζήτημα. Το ρόλο της επαναστατικής κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας για να υπάρξει αποτελεσματική επαναστατική δράση. Να φωτίσουμε τον ίδιο το ρόλο και την ευθύνη του κόμματος για τη δημιουργική ανάπτυξη της μαρξιστικής θεωρίας με βάση τα νέα προβλήματα, τις σύγχρονες συνθήκες αλλά και την αυτοκριτική εξέταση της ιστορικής πύρας της ταξικής πάλης στην Ελλάδα και διεθνώς. Αυτό το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία στις σημερινές συνθήκες, που κλιμακώνεται η ιδεολογική επίθεση της αστικής τάξης μετά τη νίκη της αντεπανάστασης στη δεκαετία του 90 και τη μεγάλη υποχώρηση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Το κάθε στέλεχος, μέλος και φίλος της ΚΝΕ, πρέπει να προβληματιστεί σχετικά με την ανάγκη να γίνουμε πιο ικανοί στη διεξαγωγή της ταξικής πάλης στο επίπεδο των ιδεών. Ασφαλώς, φίλες και φίλοι, έχει μεγάλη σημασία η δική μας καθημερινή αγωνιστική δράση για τα οξυμένα προβλήματα και τις ανάγκες της νεολαίας. Ασφαλώς έχει σημασία να είμαστε και είμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων με μαχητικότητα, με ανιδιοτέλεια, με διάθεση για θυσίες. Αρκούν όμως αυτά για να παίξουμε το ρόλο μας ως επαναστατική πρωτοπορία της εργατικής τάξης. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, αρκεί μόνο να σκεφτούμε τα δεκάδες ερωτήματα με τα οποία μας βομβαρδίζουν οι νέοι, με τους οποίους συζητάμε στις σχολές, και στους χώρους δουλειάς. Μας ρωτούν αν θα έχουν αποτελεσματικότητα οι αγώνες, αν θα φέρουν αποτελέσματα, αν στις σοσιαλιστικές χώρες υπήρχε δημοκρατία και ελευθερία, αν αξίζει να παλέψουμε για μια διέξοδο το σοσιαλισμό που εμφανίστηκε στην ιστορία και φαίνεται να ιτήθηκε και τόσα άλλα. Τόσο η νεολαία όσο και συνολικά ο λαός βομβαρδίζονται καθημερινά και πολύμορφα από όλε τις εκδοχές της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας. Πολυάριθμοι, πλουσιοπάροχα αμοιβόμενοι μηχανισμοί διαβεβαιώνουν συνεχώς ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκτός των τυχών του καπιταλιστικού συστήματος, ότι είναι μοιραίο να ζούμε μέσα στο βάλτο της εκμετάλλευσης της ανασφάλειας, της φτώχειας, της ανεργίας. Αστικά κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανεπιστημιακοί καθηγητές, ΜΚΟ και τόσοι άλλοι, διαβεβαιώνουν ότι η καπιταλιστική βαρβαρότητα μπορεί να εξανθρωπιστεί, ότι μπορεί να μειωθεί η κοινωνική αδικία, μπορεί να υπάρξει καπιταλιστική ανάπτυξη φιλική στο περιβάλλον, ιδιαίτερα τώρα με το πράσινο New Deal ισχυρίζονται ότι η ταξική πάλι ανήκει στο παρελθόν, ενώ η ταξική συνεργασία και η εθνική ομοψυχία οδηγούν στο μέλλον της κοινωνικής ευημερία της ανάπτυξης για όλους. Σκεφτείτε επίσης τους πακτολούς χρηματοδότησης που κατευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ινστιτούτα, Ακαδημαϊκά Φόρουμ, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να προβάλλει την επίσημη πολιτική της του αντικομουνισμού και του αντισοβιετισμού μέσα από την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, την προσπάθεια εξίσωσης του ναζισμού με το σοσιαλισμό που γνωρίσαμε. Σκεφτείτε πόσο επίμονα μας παρουσιάζουν μια μορφή της δικτατορίας του κεφαλαίου, την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, ως το πιο προοδευτικό σύστημα διακυβέρνησης, με το επιχείρημα ότι διασφαλίζει την τυπική ισότητα του κάθε πολίτη απέναντι στον νόμο και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, δηλαδή στην ανταγωνιστική ελευθερία του κάθε ατόμου απέναντι στα άλλα στην κοινωνία. Ατέλειωτες συνεχείς παρεμβάσεις γίνονται για να μας πείσουν πόσο δημοκρατικό είναι να σεβαστούμε στην ουσία το ατομικό δικαίωμα του καπιταλιστή να εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους να αποδεχθούμε ως ελεύθεροι την κοινωνία της ανταγωνιστικής αρένας του καπιταλισμού, η οποία απομονώνει τον άνθρωπο από τους συνανθρώπους του. Να αποδεχτούμε ότι είναι παροχημένος ο σοσιαλισμός η κατάργηση της μισθωτής κλαβιάς, δηλαδή η μόνη λύση που επιτρέπει με τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, την ελεύθερη, άμεση σύνδεση των ανθρώπων στην παραγωγή και στην κοινωνική ζωή, χωρίς να μεσολαβεί ο ζυγός της καπιταλιστικής αγοράς, ο ζυγός της εκμετάλλευσης, η υποχρέωση να αναζητήσει ο κάθε εργαζόμενος αφεντικό. Ας σκεφτούμε με πόσο συστηματικό τρόπο προωθούνται στα πανεπιστήμια και γενικότερα στη νεολαία οι ιδεαλιστικές προσεγγίσεις του μεταμοντερνισμού και του ατομικού αυτοπροσδιορισμού που αρνούνται στην ουσία τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε επιστημονικά την αντικειμενική αλήθεια. Α σκεφτούμε πώς προβάλλεται σήμερα η αντιδραστική άποψη ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές υποκειμενικές αλήθειες και ότι είναι τάχα προοδευτικό να υποκληθούμε στον υποκειμενισμό, στον ανορθολογισμό, στον αγνωστικισμό. Μας καλούν να αποδεχτούμε ότι οι διαφορετικές τάξεις, τα έθνη Ακόμα και ο ίδιος ο χώρος δεν έχουν αντικειμενικό υλικό υπόβαθρο, αλλά αποτελούν νοητικές κατασκευές και ταυτότητες κάποιων ομάδων υποκειμένων, όπως λένε. Φίλες και φίλοι, αυτός ο αστικός καθημερινός ιδεολογικός βομβαρδισμός επιδρά αντικειμενικά σε πλατιά τμήματα της νεολαίας και του λαού μας, σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο οδηγεί στον ατομισμό, στην παθητικότητα, στο συντεχνιασμό, στη μείωση της διάθεσης για μαχητική διεκδίκηση των απαιτήσεων, στη μείωση ακόμα και των ίδιων των απαιτήσεων για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Αυτός που πιστεύει ότι δεν υπάρχει διέξοδος από το σημερινό βάλτο της εκμετάλλευσης, δύσκολα στρατεύεται και στον καθημερινό αγώνα για τα προβλήματά του ακόμα και όταν συμμετέχει προσωρινά σε κάποιο αγώνα, εύκολα απογοητεύεται από τις πρώτες δυσκολίες. Πολύ πιο εύκολα μπορεί να εναποθέσει τις ελπίδες του στις προεκλογικές διακηρύξεις των αστικών κομμάτων σε λύσεις που θα έρθουν τάχα από τα πάνω. Γι' αυτό και η εύστοχη ιδεολογική διαπάλη που κλονίζει την αντίληψη του καπιταλιστικού μονόδρομου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να αποφασίσουν να οργανώσουν τον αγώνα τους και να βαδίσουν στον δρόμο της ανατροπής, στον δρόμο της επαναστατικής ταξικής πάλης, περισσότεροι νέοι, ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις. Γι' αυτό και το ξεδίπλωμα της ιδεολογικής αντεπίθεσης αποτελεί το μεγάλο στίχημα, το κρίσιμο παράγοντα για να συσπηρωθούν, να κινητοποιηθούν να σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλο την εξουσία του κεφαλαίου, χιλιάδες νέοι που σήμερα ακόμα φοβούνται, διστάζουν, αμφιβάλλουν, ταλαντεύονται. Γι' αυτό και στο 21ο Συνέδριο του Κόμματος αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα των επεξεργασιών μας ο στόχος να γίνει πιο διακριτός στις εργατικές λαϊκές δυνάμεις ο ρόλος του ΚΚΕ ως φορέα των νέων ιδεών, της επαναστατικής κοινωνικής προοπτικής, της σοσιαλιστικής απάντησης στα μεγάλα προβλήματα που ζητούν επιτακτικά τη λύση τους στον 21ο αιώνα. Γι' αυτό τονίσαμε ότι η αναβάθμιση της ιδεολογικής μας παρέμβασης δεν αποτελεί κάποιο συμπληρωματικό ειδικό καθήκον, αλλά βασικό στοιχείο της καθημερινής μας δράσης ώστε αυτή να εναρμονίζεται στην πράξη με την προβολή της αναγκαιότητας και της ιστορικής επικαιρότητας του σοσιαλισμού. Με άλλα λόγια, τονίσαμε ότι πρέπει όλοι και όλες να αναβαθμίσουμε την προσπάθειά μας, τις ικανότητές μας, ώστε πάνω στο έδαφος του καθημερινού αγώνα για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα να προβάλλουμε μέσα από τη ζωή τις επεξεργασίες μας συγκεκριμένα, το πρόγραμμά μας, τη στρατηγική μας για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σε αυτή την προσπάθεια ιδεολογικής και μορφωτικής προετοιμασίας και αντεπίθεσης των δυνάμεών μας, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε το σημαντικό ρόλο που παίζει η ΚΟΜΕΠ. Μπροστά στις σύνθετες απαιτήσεις της ταξικής πάλης, ιδιαίτερα μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές, η ΚΟΜΕΠ αποτελεί χωρίς υπερβολή το θεωρητικό, ιδεολογικό και πολιτικό στήριγμα της επαναστατικής δράσης των μελών και των στελεχών του κόμματος και της ΚΝΕ. Στην ίδια κατεύθυνση συμβάλλουν επίσης οι εκδόσεις της σύγχρονη εποχής, οι εκλαϊκευτικές μπροσούρες της ΚΝΕ, το σύστημα ισοκομματικής μόρφωσης, οι βιβλιοπαρουσιάσεις, οι εκδηλώσει τη οργάνωση, η συστηματική προσπάθεια αυτομόρφωση κάθε μέλου τη ΚΝΕ. Ο θεωρητικό εξοπλισμό, φίλε και φίλοι, των δυνάμεών μα δεν έχει αποκλειστικό μοναδικό στόχο να μας καταστήσει πιο ικανούς στη διαπάλη με τον πραγματικό αντίπαλο, πιο ικανούς να απεγκλωβίζουμε νέους και νέες από τα δίχτυα της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα, είναι αναγκαίος όρος για να διασφαλιστεί η δική μας αντοχή. Η αντοχή των δικών μας δυνάμεων μπροστά στις μεγάλες δυσκολίες του αγώνα που διεξάγουμε. Η θεωρητική γνώση βοηθά να μην επικρατεί κλίμα απογοήτευσης στις σημερινές συνθήκες που βαραίνει διεφνός ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων. Φωτίζει τα ιστορικά όρια τις αξεπέραστες δυσκολίες του καπιταλισμού που σαπίζει και οπλίζει με επαναστατική αισιοδοξία τις δυνάμεις μας. Ας δούμε για παράδειγμα την αρθρογραφία της ΚΟΜΕΠ και γενικότερα τις επεξεργασίες μας που φώτισαν την πραγματική αιτία των διεθνών καπιταλιστικών κρίσεων του 2008-2009 και του 2020 που ανέδειξαν τον πραγματικό ένοχο τον καπιταλισμό και τεκμηρίωσαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης. Η διασφάλιση της αντοχής των δυνάμεών μας έχει ιδιαίτερη σημασία όταν το κόμμα δράσε αντίξωες συνθήκες στις αργές, μακρόσυρτες, φαινομενικά ειρηνικέ περιόδους που δεν ευνοούν τη ριζοσπαστικοποίηση πλατιών δυνάμεων και την άνοδο του κινήματος σε αντιμονοπολιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, στις περιόδους αντισημερινή, που φυσά δυνατά ο αντεπαναστατικός, αντιδραστικός άνεμος και η εξουσία του κεφαλαίου μοιάζει ακλόνητη. Όμως, συντρόφισες και σύντροφοι, η σημασία της θεωρητικής μελέτης δεν περιορίζεται μόνο στη διασφάλιση της αντοχής μας και του κατάλληλου εξοπλισμού, για να διεξάγουμε με επιτυχία την τρέχουσα ιδεολογική και πολιτική διαπάλη με τον αντίπαλο. Αφορά το συλλογικό μας καθήκον να ανταποκριθούμε στη δημιουργική ανάπτυξη της μαρξιστικής επαναστατικής θεωρίας. Με άλλα λόγια, δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζουμε τη θεωρία στατικά σαν ένα θρησκευτικό Ευαγγέλιο, σαν μια συλλογή κοκαλωμένων δογμάτων που αρκεί να τα αποστηθήσουμε. Αντίθετα έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να σκύψουμε και να ερευνήσουμε κάθε νέο γνωστικό αντικείμενο το οποίο γεννάει η επιστημονική εξέλιξη και η ιστορική εξέταση της ταξικής πάλης και γενικότερα η εξέλιξη της κοινωνίας. Ασφαλώς, η προσπάθειά μας ως αφετηρία έχει τη συστηματική προσπάθεια να αφομοιώσουμε τις υπάρχουσες θεωρητικές γνώσεις, τη μέθοδο, τις νομοτέλειες, τις αρχές που φώτισαν οι κλασικοί, ο Μάρξ, ο Έγγελς, ο Λένιν. Όμως για να παραμείνουμε και να παίξουμε το ρόλο μας ως επαναστατική πρωτοπορία, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στις σύγχρονες επεξεργασίες, στη θεωρητική έρευνα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να αναλύσουμε ουσιαστικά τα νέα σύνθετα ζητήματα της ψηφιακής οικονομίας και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, τις μεγάλες αλλαγές στο περιεχόμενο της εργασίας με την αξιοποίηση των ρομπότ, τους νέους κλάδους όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, την αντίθεση ανάμεσα στη διευθυντική και στην εκτελεστική πνευματική εργασία, αναμασώντας και επαναλαμβάνοντας απλά κάποια τσιτάτα των κλασσικών του μαρξισμού. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι πρέπει να μελετήσουμε αυτοκριτικά και διεξοδικά τη σύγχρονη και την ιστορική πείρα της ταξικής πάλης αν δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, τα λάθη που έγιναν στον 20ο αιώνα. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα την καθοριστική σημασία που είχε η θεωρητική διερεύνηση των αντιφάσεων και των λαθών στη χάραξη της επαναστατικής στρατηγικής στον 20ο αιώνα, ώστε να μπορέσει το ΚΚΕ να σταθεί όρθιο, να μην γλιστρήσει στο βούρκο της ενσωμάτωσης και να απαντήσει αποφασιστικά στη μεγάλη πίεση την απέτηση να στηρίξει την κυβερνητική λύση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2015. Σε αυτή την επίπονη προσπάθεια θεωρητικής διερεύνησης και αναβάθμισης του περιεχομένου της ιδεολογικής και πολιτικής μας παρέμβασης, η ΚΟΜΕΠ έπαιξε και παίζει ένα κεντρικό αναντικατάστατο ρόλο. Αυτή τη μεγάλη σημασία, την πολύτιμη ιστορική πείρα και κυρίως τις αυξημένες απαιτήσει της ταξικής πάλης, στο επίπεδο των νέων ιδεών, της επαναστατικής θεωρίας, έχει στόχο να αναδείξει και η έκθεση στο νεανικό στέκι πολιτισμού για τα 100 χρόνια της ΚΟΜΕΠ. Ο σκοπός της έκθεσης που εγκαινιάζουμε δεν περιορίζεται σε μια συνοπτική, οπτική παρουσίαση σημαντικού υλικού από το αρχείο του κόμματος. Όπως καταλαβαίνουμε όλες και όλοι, αυτή η τεράστια προσπάθεια συνολικά Τη εκδοτικής δραστηριότητα που οργάνωσε και καθοδήγησε το κουκούε στον πρώτο αιώνα της δράσης του και ιδιαίτερα της ΚΟΜΕΠ δεν μπορεί να χωρέσει σε μερικά ταμπλό και κάποιες δεκάδες κάδρα. Η ΚΟΜΕΠ και τα κόκκινα βιβλία συνοδεύουν, στηρίζουν και φωτίζουν την κόκκινη γραμμή του αίματος ενός αιώνα αγώνων και θυσιών του ΚΚΕ για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Στις σελίδες της ΚΟΜΕΠ θα βρούμε σχεδόν όλες τις συλλογικέ επεξεργασίες και τις προσωπικές προσπάθειες συμβολής στελεχών του κουκουέ, που άνοιξαν το δρόμο για την ορίμανση της επαναστατικής θεωρητικής σκέψης του κόμματος. Το κουκουέ πάλεψε από τις πρώτες στιγμές της ίδρυσής του για να κατανοήσει η εργατική τάξη τη δυνατότητά της να γνωρίσει και να αλλάξει τον κόσμο, να αναπτύξει τις πολιτικές και επιστημονικές της γνώσεις, να καλλιεργήσει το αισθητικό της κριτήριο, ώστε να εκπληρώσει την ιστορική της αποστολή, να ηγηθεί στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση. Από τα πρώτα του βήματα το ΣΕΚΕ αποφασίζει στο δεύτερο συνέδριό του το 1920, την ίδρυση εκδοτικής εταιρείας με την υποχρέωση, όπως αναφέρει η απόφαση, των μελών του κόμματος όπως αγοράσουν τουλάχιστον μία μετοχή. Η Κεντρική Επιτροπή συνέδεσε με σαφήνεια την πορεία μπολσεβικοποίησης του κόμματος με την προσπάθεια ανάπτυξης του ιδεολογικού επίπεδου των μελών του μέσα από την ενίσχυση της εκδοτικής δραστηριότητας και της εσωκομματικής μόρφωσης. Έτσι, το Γενάρη του 1921 ξεκινά η έκδοση της ΚΟΜΕΠ σε μηνιαία βάση μέχρι τον Ιούλη του 1925, όπου σημειώθηκε η πρώτη αναστολή της κυκλοφορίας λόγω της δικτατορίας του Πάγκαλου. Για να κατανοήσουμε τον πρωτοπόρο ρόλο και το βάρος που δίνει το κόμμα στην εκδοτική και μορφωτική δουλειά, πρέπει να σκεφτούμε τις συνθήκες της εποχής. Η πρώτη αστική εκδοτική οίκη, όπως του Φέξη, ξέρετε, στο Αφέξη στην Αθήνα, του βιβλιοπολίου της Εστίας και του Σιδέρη, εμφανίζονται μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα. Σοβαρή, μαζική εκδοτική παρέμβαση από την αστική πλευρά εμφανίζεται μόλις στη δεκαετία του 20, με το εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ελευθερουδάκη και τη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού. Τα πρώτα σοβαρά αστικά, πολιτικά και πολιτιστικά περιοδικά εμφανίζονται επίσης τη δεκαετία του 1920 μετά την έκδοση της ΚΟΜΕΠ και ως προσπάθεια να δημιουργηθεί αντίβαρο στη μαρξιστική επίδραση με το περιοδικό ελληνικά γράμματα και λιγότερο τη νέα αιστεία. Ακόμα και ορισμένοι αρθρογράφοι αυτών των περιοδικών, όπως και του περιοδικού αναγέννηση του Δημήτρη Γλινού, θα περάσουν στη συνέχεια στις γραμμές του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Η ΚΟΜΕΠ και γενικότερα η εκδοτική δραστηριότητα του κόμματος θα βρεθεί στη συνέχεια στο στόχαστρο των διώξεων και των απαγορεύσεων του αστικού κράτους. Το 1925 διακόπηκε, όπως προαναφέραμε, η κυκλοφορία της λόγω της δικτατορίας του Πάγκαλου, το 1936 λόγω της δικτατορίας του Μεταξά της 4 Αυγούστου έγινε κατορθωτό να επανεκδοθεί και να κυκλοφορήσει μηνιαία το 1942, ενώ στο μεσοδιάστημα είχε κυκλοφορήσει ένα μοναδικό τεύχος τον Οκτώβριο του 1941 υπό τον τίτλο «Λαϊκή επιθεώρηση». Η ΚΟΜΕΠ κυκλοφορούσε ανελιπώς μέχρι τον Νοέμβρη του 1947, παρόλο που ήδη από τον Οκτώβριο του 1947 είχε τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος περί τύπου και ο νόμος 509 που απαγόρευαν την έκδοση κομμουνιστικών εντύπων. Το τελευταίο τεύχος της ΚΟΜΕΠ βρισκόταν στο τυπογραφείο και η ασφάλεια δεν κατάφερε να το κατασχέσει, οπότε και κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1947. Συγκλονιστική είναι η εκδοτική προσπάθεια την περίοδο της γερμανικής κατοχής του ΕΑΜ και στη συνέχεια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με τις εκδόσεις της κόκκινης σημαίας, των νέων βιβλίων το 45-47 και στη συνέχεια των εκδόσεων της Ελεύθερης Ελλάδας. Μέσα σε καθεστώς σκληρών διώξεων, απαγορεύσεων, κατασχέσεων βιβλίων, με τους συγγραφείς να δολοφονούνται και να στέλνονται στις φυλακές και στις εξορίες, γράφεται μια εκδοτική εποποιία, παράλληλα με τους μεγάλους αγώνες και τις ηρωικές μάχες ας σκεφτούμε μόνο σε ποιες συνθήκες γράφει ο Ρίτσος στην εξορία τα Μακρονισιώτικα το 49 που διασώζονται σε κλειστά μπουκάλια μέσα στο χώμα Α σκεφτούμε σε ποιε συνθήκε γράφει ο Ραβάνη Ρεντή στο βουνό μέσα στου βομβαρδισμού και σε ποιε συνθήκε ολοκληρώνει ο Νίκο Μπελογιάννης τι μελέτε του. Από τα παράνομα τυπογραφεία όπω τη Καλιθέα στην Αθήνα, μέχρι τα αποδοκίνητα τυπογραφία του βουνού που τύπωναν μέσα στη φωτιά της μάχης θα γίνουν εκδόσεις για όλες τις ανάγκες του μεγάλου αγώνα. Θα εκδοθούν σημαντικά πολιτικά, ιδεολογικά, λογοτεχνικά, σχολικά βιβλία ακόμα και εκδόσεις στρατιωτικής εκπαίδευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία, φίλες και φίλοι, ότι το κουκουέ κάτω και από τις δυο πιο δύσκολες συνθήκες, διώξεων, παρανομίας, ένοπλου αγώνα, στις φυλακές και στις εξορίες, δεν σταμάτησε ποτέ να εκδίδει βιβλία και έδωσε μάχες για την κυκλοφορία του θεωρητικού πολιτικού περιοδικού. Ποιοι παραγόντες έπαιξαν ρόλο για να υπάρξει αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Ασφαλώς ότι το ΚΚΕ κατανοούσε σωστά τη σημασία του απαραίτητου εξοπλισμού για να διεξαχθεί με επιτυχία η διαπάλη. Όμως αυτό δεν θα αρκούσε για να υπάρξει αυτή η αξιοθαύμαστη αντοχή που υπερνικούσε όλες τις δυσκολίες. Έπαιξαν ρόλο οι ισχυροί δεσμοί του κόμματος με την εργατική τάξη, το ότι έμπαινε μπροστά σε κάθε μάχη για να εκφράσει τα ιστορικά της συμφέροντα. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι σε όλη την ιστορική του διαδρομή, παρά τις όποιες αδυναμίες, το κουκουέ δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι στον πραγματικό αντίπαλο την άρχουσα τάξη. Γονάτισε και γονατίζει μόνο μπροστά στους νεκρούς του λαϊκού κινήματος. Συγκρούστηκε και συγκρούεται με όλες τις μορφές της δικτατορίας του κεφαλαίου. Έπαιξε επίσης ρόλο η συσπήρωση σημαντικών επιστημόνων, λογοτεχνών δημιουργών που πέτυχε το κόμμα με την ηρωική δράση του. Έπαιξε πάνω από όλα ρόλο η προσπάθειά του να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως πολιτικού φορέα της διαλεκτικής ενότητας θεωρίας και πολιτικής πράξης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πάλης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, τότε Νίκο Ζαχαριάδης, ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης, ο Παναγιώτης Μαυρομάτης, μετέφρασαν έργα των κλασικών του Μαρξισμού-Λενινισμού, ο Μαυρομάτης, στο κεφάλαιο. Αποτιμώντας τα 25 χρόνια ζωής της ΚΟΜΕΠ, ο Νίκος Ζαχαριάδης γράφει «Με την ΚΟΜΕΠ σαν έναν από τους πιο σημαντικούς συντελεστέ στο δούλεμα και ανάπτυξη της μαρξιστικής λενινιστικής ιδεολογίας στη χώρα μας, περάσαμε ένα τέταρτο του αιώνα και είχαμε και θετικά αποτελέσματα στον ιδεολογικό τομέα. Όμως, το θεωρητικό φώτισμα των μικρών και μεγάλων προβλημάτων μέσα στη ζωή και σαν αναγκαία προϋπόθεση για τη γόνιμη καθημερινή δράση, είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει γιατί η ζωή και ο αγώνας δεν σταματάν ποτέ, θέτουν κάθε μέρα προβλήματα που απαιτούν και το θεωρητικό τους φώτισμα και δούλεμα και όταν ένας πρωτοπόρος πολιτικός οργανισμός παραμελεί αυτό το βασικό καθήκον, τότε μένει πίσω από τη ζωή και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στα 100 χρόνια που μεσολάβησαν από την έκδοση του πρώτου τεύχους της ΚΟΜΕΠ. Το περιοδικό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπεράσπιση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και στην προβολή της σοσιαλιστικής διεξόδου. Ανέδειξε τα μεγάλα ιστορικά επιτεύγματα της εργατικής τάξης, τόσο στη Σοβιετική Ένωση, όσο και στα άλλα σοσιαλιστικά κράτη. Αντιπαρατέθηκε με τη διαχρονική προσπάθεια της αστικής τάξης και του οπορτουνισμού να συκοφαντήσουν το σοσιαλισμό που οικοδομήθηκε τον 20ο αιώνα. Αντιπαρατέθηκε με όλες τις εκδοχές του αντικομμουνισμού και του αντισοβιετισμού. Στο αρχιακό υλικό της ΚΟΜΕΠ θα βρούμε πλήθος άρθρων που παρουσιάζουν την πορεία τις επιτυχίες, τις κατακτήσεις και τα προβλήματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στον αγροτικό τομέα στη βιομηχανική παραγωγή, στο επικοδόμημα από τη δεκαετία του 20 μέχρι τις ανατροπές της δεκαετίας του 90. Θα συναντήσουμε άρθρα και κείμενα ηγετικών στελεχών του κομμουνιστικού κινήματος από τον Στάλιν και τον Μολότοφ έως τον Τζεγκεβάρα. Πολύτιμη και διαχρονική ήταν η συμβολή της ΚΟΜΕΠ στην ανάδειξη του έργου των κλασικών της επαναστατικής θεωρίας του Μάρξ, του Έγγελς και του Λένιν. Ήδη από τα πρώτα τεύχη της ΚΟΜΕΠ γίνεται προσπάθεια μετάφρασης βασικών έργων των κλασικών. Από το πρώτο τεύχος δημοσιεύεται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα το πρώτο κεφάλαιο του έργου του Έγγελς, η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους. Με απόφαση του πολιτικού γραφείου, άρχισε η επανέκδοση της μικρής μαρξιστικής βιβλιοθήκης από το έκτακτο τεύχος του 1933. Στις σελίδες της ΚΟΜΕΠ θα δημοσιευτούν αναλύσεις για τα έργα των Μάρξ Έγγελς και Λένιν, βοηθήματα, οδηγή αυτομόρφωσης των στελεχών, παρουσιάσει θεμάτων του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού και της πολιτικής οικονομίας. Μέσα από τα τεύχη της ΚΟΜΕΠ θα ξεκινήσουν και οι πρώτες πρωτοπόρες προσπάθειες μαρξιστικής ανάλυσης της ελληνικής ιστορίας, θα ασκηθεί κριτική στην αστική στρατηγική της μεγάλης ιδέας, θα ανοιχτούν ζητήματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και της κρίσης, θα ανοιχτεί μέτωπο στο σκοταδισμό και τις θρησκευτικέ προκαταλήψεις. Σε αυτή την εκατοντάχρονη διαδρομή καταγράφεται στην ουσία η ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική συμβολή του ΚΚΕ και αντανακλώνται όλες οι μεγάλες στιγμές της ταξικής πάλης. Στο περιεχόμενο της έκθεσης προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι η ίδια η ίδρυση και η ανάπτυξη του Κουκουέ αποτελεί αποτέλεσμα της συνένωσης του μαρξισμού-λενινισμού με το εργατικό κίνημα. Φυσικά, φίλες και φίλοι, όλη αυτή η μεγάλη ηρωική διαδρομή δεν θα μπορούσε να είναι μια ευθύγραμμη ανωδική πορεία χωρίς αντιφάσεις, χωρίς λάθη, χωρίς προβλήματα. Η πορεία της ΚΟΜΕΠ ήταν άρρηκτα δεμένη με την πορεία διαμόρφωσης της στρατηγικής του ΚΚΕ σε κάθε περίοδο. Μέσα στις σελίδες της αντανακλάται η ιδεολογική και πολιτική διαπάλη που υπήρξε στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και μέσα στις γραμμές του ΚΚΕ. Αυτή η εσωτερική διαπάλη και η προβληματική στρατηγική θα παίξει ρόλο τόσο στις διακοπές της έκδοσης του περιοδικού, όσο και στο περιεχόμενο αρκετών επεξεργασιών που δημοσιεύτηκαν. Λόγω της εσωκομματικής κρίσης, την περίοδο 1929-1931, διακόπηκε την εποχή εκείνη η κυκλοφορία της ΚΟΜΕΠ. Αντίστοιχα, η ενίσχυση του οπορτουνιστικού ρεύματος, Ιδιαίτερα μετά το 20ο Συνέδριο του Κουκουσέ το 1956. Οι λαθεμένες αποφάσεις που οδήγησαν στη διάχυση των κομματικών δυνάμεων στις οργανώσεις της ΕΔΑ. Η πορεία που οδήγησε στην κρίση και στη διάσπαση του 1968 έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μακρά περίοδο που σταμάτησε η έκδοση της ΚΟΜΕΠ από το 1947 μέχρι την πτώση της δικτατορίας το 1974. Ασφαλώς και δεν υποτιμάμε τις δύσκολες συνθήκες της παρανομίας και της προσαρμογής αρκετών δυνάμεών μας στην πολιτική προσφυγιά. Όμως οι εσωτερικές μας αδυναμίες ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Βεβαίως υπήρξαν οι εκδόσεις των περιοδικών «Δημοκρατικός στρατός» το 1948 49 και «Νέος κόσμος» στη συνέχεια που δεν μπορούσαν όμως να αναπληρώσουν την έλλειψη θεωρητικής πολιτικής έκδοσης. Στις σελίδες της ΚΟΜΕΠ αποτυπώνεται η πορεία της εσωκομματικής διαπάλης ενάντια στον οπορτουνισμό και την αντίληψη διάλυσης του ΚΚΕ, οι θετικές προσπάθειες και οι υποκειμενικές αδυναμίες του κόμματος για τη διαμόρφωση στρατηγικής σε επαναστατική κατεύθυνση. Ένα πλήθος δοκουμέντων της κομμουνιστικής διεθνούς, διεθνών συναντήσεων των κομμουνιστικών κομμάτων, αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής και άρθρων στελεχών μας, βοηθούν να καταγράψουμε και να αναλύσουμε αυτή τη βασανιστική πορεία. Μετά την πτώση της δικτατορίας του 1974 και μέχρι την κρίση και τη διάσπαση της περίοδου 1990-1991, οι ΚΟΜΕΠ και οι εκδόσεις της σύγχρονης εποχής θα συμβάλλουν στην υπεράσπιση του μαρξισμού-λενινισμού, στην αντιπαράθεση με το οπορτουνιστικό ρεύμα του ευρωκομμουνισμού, με τις μικροαστικές θεωρίες περί Μητρόπολης Περιφέρειας, στην αντιπαράθεση στο αστικό δόγμα ανήκομεν εις την Δύση, με την αστική προπαγάνδα επίσης για τις ευεργετικές συνέπειες που θα είχε στο λαό η ένταξη στην ΕΟΚ. Φυσικά και αυτή η προσπάθεια είχε όρια, λόγω των αντιφάσεων και των προβλημάτων της στρατηγικής του κόμματος, εκείνη την περίοδο, αφού εξακολουθούσε το κόμμα να θέτει ως στόχο μια ενδιάμεσου τύπου εξουσία ως μεταβατική για το σοσιαλισμό. Η προβληματική στρατηγική των σταδίων και του ειρηνικού κοινοβουλευτικού δρόμου προς το σοσιαλισμό είχε αρνητική επίδραση στην πολιτική συμμαχιών του κόμματος και υπονόμευσε την ιδεολογική και πολιτική προετοιμασία για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σοσιαλδημοκρατικό και το οπορτουνιστικό ρεύμα. Αυτή η διαπάλη κορυφώθηκε την περίοδο της εσωκομματικής κρίσης του 13ου συνέδριου όταν το οπορτουνιστικό ρεύμα αμφισβήτησε πλέον ανοιχτά τις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού το χαρακτήρα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τις νομοτέλειες της Σοσιαλιστικής Επανάστασης, της εργατικής εξουσίας, της Σοσιαλιστικής Οικοδόμησης. Μετά το 14ο Συνέδριο και μέχρι σήμερα, η ΚΟΜΕΠ μπαίνει σε μια νέα περίοδο συμβάλλοντας επίμονα και βασανιστικά στην πορεία διαμόρφωσης σύγχρονης επαναστατικής στρατηγικής, και στην ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική ανασυγκρότηση του ΚΚΕ. Έχει τη δική της συνεισφορά στην αποκατάσταση και ενίσχυση του επαναστατικού χαρακτήρα του κόμματος. Σε αυτή την περίοδο δόθηκαν και συνεχίζουν να δίνονται μέσα από την αρθρογραφία και τις συλλογικέ επεξεργασίες σημαντικές ιδεολογικές μάχες. Ξεχώρισε η προσπάθεια να φωτιστούν οι αιτίε που οδήγησαν στις ανατροπές και στη νίκη της αντεπανάστασης στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Η προσπάθεια να φωτιστούν οι θεωρητικές ανεπάρκειες, οι υποχωρήσεις και οι παραβιάσεις των νομοτελειών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης από τις ηγεσίε των κομμουνιστικών κομμάτων που οδήγησαν στην υποχώρηση των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής η οποία θεωρητικοποιήθηκε ως σοσιαλισμός με αγορά και άνοιξε το δρόμο για τις ανατροπές. Το ΚΚΕ βάθινε επίσης τη διερεύνησή του στα ζητήματα της επαναστατικής στρατηγικής, εξετάζοντας και την περίοδο της κομμουνιστικής διεθνούς. Μελέτησε και συνεχίζει να διερευνά τις αιτίες που δεν κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της κομμουνιστικής διεθνούς η θετική πείρα της Οκτωβριανής Επανάστασης του 1917. Ανέδειξε τους λόγους που δεν επέτρεψαν να συνδεθεί αποτελεσματικά η πάλι απέναντι στο φασισμό με την πάλι για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Καρπός όλης αυτή της προσπάθειας ήταν η σύγχρονη επαναστατική στρατηγική του ΚΚΕ που ολοκληρώθηκε με την προγραμματική επεξεργασία του 19ου συνέδριου συνοδεύτηκε από πλήθος εκδόσεων με κορυφαίο παράδειγμα την πολύτομη έκδοση του Δοκιμίου Ιστορίας που συνεχίζεται. Αυτή η πορεία που αποτελεί συμβολή και στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος συμπληρώνεται με την ετήσια έκδοση προς το παρόν της διεθνούς ΚΟΜΕΠ που αποτελεί επίση ένα πολύτιμο όπλο για τη διαμόρφωση σύγχρονης επαναστατικής στρατηγικής. Σημαντική ήταν επίσης η προσπάθεια να αναδειχθούν οι πραγματικές αιτίες των καπιταλιστικών κρίσεων και να αποκαλυφθεί ο κάλπικος χαρακτήρας των διακηρύξεων ότι μπορεί να υπάρχει φιλολαϊκή διαχείριση του καπιταλισμού. Όλο αυτό το διάστημα η ΚΟΜΕΠ συμβάλλει στην ενίσχυση της διαπάλης με την αστική ιδεολογία, την πολιτική των αστικών κομμάτων και του οπορτουνιστικού ρεύματο έχει αναδείξει το αντιδραστικό περιεχόμενο των στρατηγικών επιλογών της άρχουσας τάξης, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχεδίων του ΝΑΤΟ, τις συνέπειες για τους λαούς από τους ανταγωνισμούς όλων των υπεριαλιστικών κέντρων. Έχει φωτίσει τις εξελίξεις στο εργατικό κίνημα και στο κίνημα των αυταπασχολούμενων. Έχει αναδείξει την ταξική ρίζα της ανισοτιμίας των γυναικών και τους αγώνες ενάντια στις σύγχρονες μορφές τη. Η θεματολογία της διευρύνεται συνεχώς και καλύπτει θέματα φιλοσοφίας, οικονομίας, ιστορίας, παιδείας, πολιτισμού. Η ΚΟΜΕΠ, με ένα πλήθος αφιερωμάτων για την Οκτωβριανή Επανάσταση, την Παρισινή Κομμούνα, τα 200 χρόνια Μάρξ Έγγελς και τα 150 χρόνια Λένιν και πολλά άλλα, δυναμώνει την κόκκινη φωνή στη σύγχρονη μάχη των ιδεών. Τα αφιερώματα αυτά είχαν ιδιαίτερη σημασία γιατί έγιναν σε μια περίοδο που επιχειρείται συστηματικά να απονευρωθεί ο μαρξισμός από το επαναστατικό του περιεχόμενο και να εμφανιστεί με τη νέα ανάγνωση του Μάρξ το έργο του Μάρξ σε αντιπαράθεση με αυτό του Έγγελς και του Λένιν. Στην προσπάθειά της να απευθυνθεί στους νέους αναγνώστες, η ΚΟΜΕΠ έκανε και συνεχίζει να κάνει αλλαγές και στη μορφή της με τελευταίο σταθμό το Γενάρη του 2019. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας απευθυνόμαστε σήμερα στις φοιτήτριε και στους φοιτητέ, στους νέους επιστήμονες και τους καλούμε να γραφτούν συνδρομητές στην ΚΟΜΕΠ να μελετήσουν τις εκδόσεις μας που αφορούν την επαναστατική θεωρία, το μαρξισμό-λενινισμό δεν θα αργήσουν να διαπιστώσουν ότι αυτό είναι ο δρόμος για να μπορέσουν να συλλάβουν τις αιτίες, την κίνηση, την ανάπτυξη κάθε φαινομένου στη φύση και στην κοινωνία. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να συμβάλλουν στην ουσιαστική επιστημονική έρευνα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Απευθυνόμαστε στους νέους εργαζόμενους, σε κάθε νέα και νέο που δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση και θέλουν να αγωνιστούν για να βγούμε από το σημερινό βάλτο της εκμετάλλευσης και τους καλούμε να γνωρίσουν την ΚΟΜΕΠ. Σε μια περίοδο που η αστική τάξη εμφανίζει τις πιο αντιδραστικές ιδέες με το μανδύα της πρόοδου, η ΚΟΜΕΠ, οι εκδόσεις μας, ο ριζοσπάστης, ο οδηγητής, είναι τα μεγάλα μα όπλα για να απεγκλωβίσουμε χιλιάδε νέου και νέε από τα δίχτυα τη κυρίαρχη ιδεολογία. Με οδηγό μα το σύνθημα Κανεί Κομμουνιστή, κανένα μέλο τη ΚΝΕ χωρί την ΚΟΜΕΠ, βαδίζουμε σταθερά αποφασιστικά για να ανοίξουμε το δρόμο της ανατροπής. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες, σύντροφοι και φίλοι.